Βρισκόμαστε μπροστά σε μια απροκάλυπτη κλιμάκωση εκ μέρους της Τουρκίας, από τον Εύρο μέχρι την Κύπρο. Κλιμάκωση που είναι σχεδιασμένη και συστηματική. Γνωρίζουμε πια πού αποσκοπούν οι στρατηγικές κινήσεις της Άγκυρας. Η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να συρθεί ούτε να παρασυρθεί από τις μεθοδεύσεις της Τουρκίας και δεν πρέπει να επιτρέψει τη δημιουργία τετελεσμένων σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και ετοιμότητα. Γιατί ας μη γελιόμαστε, η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των εθνικών συμφερόντων μας θα βασιστεί στις δικές μας δυνάμεις. Στην εμπέδωση αραγούς εθνικού μετόπου και στη διασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων μας δυνάμεων. Θέλουμε μεν καλές σχέσεις με όλους τους γείτονές μας, πιστεύουμε στο διάλογο, με όλους θέλουμε να συνεργαστούμε, αλλά δεν μας πτωούν απειλές και εκβιασμοί. Γιατί όπως ήδη ελέγχθη, αναφορικά με την αυριανή επέτειο του όχι, η Ελλάδα απορρίπτει την επικράτηση της ισχύως έναντι του δικαίου. Γι' αυτό και συστάσεις και προτροπές που μας καλούν τάχα να λογικευτούμε και να τα βρούμε, πολύ δε περισσότερο πιέσεις φίλων, συμμάχων ή εταίρων, δεν γίνονται δεκτές αν προσκρούν στο εθνικό συμφέρον. Χρέος δικό μας είναι να υπερασπιζόμαστε τα δίκαια και τα συμφέροντα της Ελλάδας. Στη Θράκη, στο Αιγαίο, στην Κύπρο, μετριέται η αντοχή του ελληνισμού.